σκέφτονται, εμείς δεν θέλουμε να τους πειράξουμε, αλλά θα τους κάνουμε με τη μέθοδο που θα ακολουθήσουμε να αφήσουν τα κοκαλάκια τους πάνω στον δρόμο της εξορίας. Αποφασίζουν την όμορφη περιοχή της Τρίπολης του Πόντου, μια όμορφη παραλιακή περιοχή με κάποια χωριά, όπου μέσα στην πόλη υπάρχουν 3.000 και στα χωριά, άλλοι 10.000, 13.000 Έλληνες, αποφασίζουν να τους εξορίσουν, αλλά θα τους εξορίσουν πότε? Όταν θα πέσει το πολύ χιόνι και εκείνη η μέρα θα πρέπει να είναι η μέρα της εξορίας, ώστε κατά τη διάρκεια του βαρύ χειμώνα στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας να πεθάνουν οι περισσότεροι. Έτσι πράγματι στις 16 Μαΐου πέφτει το χιόνι στην περιοχή της Τρίπολης και δίδεται η εντολή να αρχίσει η εξορία. Ξεκινήσανε από την Τρίπολη και ακολουθώντας, λέει, παραλιακά το δρόμο, φτάσανε στην Κερασούντα και από εκεί υπήρχε το μονοπάτι που προχωρούνε πλέον στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, στο βάθος. Και ως πρώτο σταθμό εγκατάστασής τους έχουν ένα αρμένικο χωριό, τον Πυρκ, το οποίο είχε 500 σπίτια και το οποίο χωριό όμως 8 μήνες νωρίτερα, το 2015, το έχουν εξαφανίσει, έχουν σφάξει όλους τους κατοίκους και οι κάτοικοι μείναν άταφοι. Δεν υπήρχε κανείς να τους θάψει και μείνανε βορρά των σκυλιών και των τσακαλιών και των άγριων θηρίων, και σε αυτόν τον χώρο, θα λέγαμε, ήταν ένα ζωντανό νεκροταφείο όταν φτάσαν οι Έλληνες, όπου τα αποσυνθεμένα πτώματα των θυμάτων και γενικά το κλίμα όλο θύμιζε ένα νεκροταφείο. Η Τατιάνα Κρίστη Μιλιέξ είναι μια λογοτέχνητα που παλιά υπήρχε ένα απόσπασμα δικό της στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η Τατιάνα Κρίστη Μιλιέξ επιμελήθηκε ένα χειρόγραφο ενός Δημητριάδη και έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο, «Η Τρίπολης του Πόντου», συνιστώ στη βιβλιοθήκη σας, επειδή δεν είναι ακριβό, είναι 12 ευρώ περίπου το κόστος του βιβλίου, υπάρχει στην αγορά, να το αγοράσετε. Θα κερδίσουν πολλά από την ιστορία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Μας λέει ότι 16 Δεκεμβρίου ξεκινήσανε, 3 μήνες είχαν περάσει από τη μαύρη ώρα που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και μπήκανε στον Πυρκ. Έμπαινε ο Μάρτης μήνας και από τους 13.000 που είχαμε ξεκινήσει δεν μέναμε πια παρά 800 αδύναμοι και ανίκανοι για κάθε εργασία. Αν αυτό δεν είναι γενοκτονία, τότε τι είναι γενοκτονία? Και από τους 800, κοιτάξτε, αυτό είναι το 16. Από τους 800 αυτούς, ως το 23, θα χαθούν άλλοι 500. Στην Ελλάδα φτάσαν μόνο 300 Τρυπολίτες. 300 Τρυπολίτες. Αυτοί οι 300 Τρυπολίτες, πριν φτιάξουν σπίτια για τους ίδιους τους εαυτούς τους, ακολουθώντας το παράδειγμα των αρχαίων Ελλήνων, φτιάξαν πρώτα το κενοτάφιο των νεκρών τους στην Καλυθέα της Αθήνας και μετά από λίγα χρόνια ήρθαν και φτιάξαν και ένα σπιτάκι, σπίτι στην Παναγία Σουμελά, περνώντας σήμερα κανείς από την Κοζάνη όπως κατεβαίνει για να μπει στην Παναγία Σουμελά. Το πρώτο σπίτι που συναντά είναι το σπίτι των Τρυπολιτών του Πόντου και το κάνανε γιατί? Γιατί η μνήμη είναι δύναμη και θέλουν οι επόμενες γενιές να ξέρουν την ιστορία των προγόνων τους. Και λένε εδώ να έρχεστε και εδώ να ερευνάτε την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Φέραν και κάποια βιβλία και ένα αρχείο που είχαν και προσπαθούν οι άνθρωποι κάθε φορά που έχουν κάτι καινούργιο για την Τρίπολη να το έχουν εκεί για να μπορούν οι νέες γενιές να μαθαίνουν. Κάνανε το χρέος τους, αντίθεση με τους αριστοκράτες, πρόσφυγες που ήρθαν και είχαν λεφτά και βρήκαν και τρόπους να έρθουν νωρίτερα και να μην νιώσουν για την προσφυγιά, που ξεχάσαν και τις πατρίδες και ξεχάσαν πολλά πράγματα. Και αναρωτιούνται μερικές φορές, τι πάθαν οι Πόντιοι, και όλο μιλάνε Πόντιοι και Πόντιοι και Ποντιακή ιστορία και Ποντιακή γενοκτονία. Αυτοί όλο και όλοι ήρθαν 200.000 εδώ, και ήρθαν άλλο 1.300.000 του Μικρασέτης και δεν ακούγονται οι άλλοι. Δεν έχουν συλλόγους οι άλλοι.
Είναι το δράμα της γενοκτονίας, αυτή η μνήμη που δεν αφήνει ακόμη και στην τέταρτη γενιά να ησυχάσει. Και θέλει να κάνει το δικό του μνημόσυνο, μέσα από την έρευνα, μέσα από τη γνώση, μέσα από την ανάδειξη αυτών των κεφαλαίων της ιστορίας. Το τι υποφέραμε, γράφει ένας άλλος Τριπολίτης, ο Γιώργος Σακάς, ένα παιδάκι που επέζησε και ήρθε με την Επιτροπή της Nearest Relief, την Επιτροπή την Αμερικάνικη για την προστασία των προσφύγων και την περίθαλψη των προσφύγων. Ορφανό παιδί ήρθε στην Ελλάδα, 6 χρονών τότε, λέει «Το τι υποφέραμε μέσα στους 4 αυτούς μήνες είναι κάτι φοβερό, ανήκουστο, ανώτερο από κάθε περιγραφή. Είδα, όπως εξακριβώθηκε αργότερα, μέσα στο συνταρακτικό εκείνος άλλο να σβήνουν και να εκριζώνονται ολόκληρες οικογένειες». Ο Ενεπεκίδης, από τους πρώτους ιστορικούς που ασχολήθηκε με την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, γράφοντας το 1957, καθηγητής στη Βιέννη, ένα άρθρο για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων του Πόντου, και που θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα για μένα, γιατί είχε τη δυνατότητα ως καθηγητής, είχε πρόσβαση ακόμη από τότε στα αρχεία της Βιέννης, αλλά δεν ξέρω, ασχολήθηκε, δεν είναι από τους καθηγητές που δεν έχουν συγγράψει, δεν έχουν γράψει βιβλία. Έχει γράψει αρκετά, όμως μπορώ να του καταλογίσω εγώ μερική ευθύνη για την αδιαφορία του μετά από αυτό το πολύ δυναμικό άρθρο να μην συνεχίσει την έρευνα. Αργότερα θα γράψει κάτι ακόμη, αλλά είναι λίγα πράγματα. Έχει μιλήσει για το Auschwitz en Ruhe. Τι σημαίνει Auschwitz en Ruhe? Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ναζί, όταν από εδώ είχαν συλλάβει και τους Ελληνές εβραϊκής καταγωγής και από όλη την Ευρώπη, ξέραμε ότι όταν φτάσουν στον Ταχάου ή στο Auschwitz θα γίνουν σαπούνι. Αλλά εκεί, ξέρετε, αυτός ο πόνος είναι ένας στιγμιαίος πόνος. Μεταφέρθηκαν από εδώ, τους πήγαν εκεί και κατευθείαν τους κάνανε σαπούνι. Το Auschwitz en Ruhe είναι ένας πόνος διαρκείας. Γιατί ξέρουν και αυτοί ότι θα έχουν την τελική κατάληξη των Εβραίων, αλλά είναι τελείως διαφορετική. Πολλές φορές άρρωστοι που πονάνε λένε «Δεν αντέχω άλλο, να πεθάνω, δεν αντέχω τον πόνο». Έτσι και οι δικοί μας που μπήκανε στους δρόμους της εξορίας και για μήνες, αφού δεν πεθάνανε στον πρώτο σταθμό θα πρέπει να πεθάνουν στο δεύτερο, αφού δεν πεθάνουν στο δεύτερο θα πρέπει να πεθάνουν στο Χαρκούτ, αφού δεν πεθάνουν στο Χαρκούτ θα πρέπει να πεθάνουν στο Διαρμπακίρ. Είναι ένα Auschwitz en Ruhe. Και είναι μεγαλύτερος ο πόνος από το να σε δολοφονήσουν στον πρώτο σταθμό σύλληψης και όχι να υποστήσει και όλη την άλλη ταλαιπωρία μέχρι να φτάσεις στην φυσική εξάντληση και στο χαμό που θα μπορούσαμε να πούμε επίσης. Ένα άλλο περιστατικό που με κάνει πολλές φορές να οργίζομαι με το Υπουργείο Παιδείας και με την ελλαδοκεντρική αντίληψη της ιστορίας, και ξέρετε είναι η πιο μίζερη αντίληψη. Άλλο Ελλάδα και άλλο Ελληνισμός. Ακόμη και θα έλεγα ότι πολλές φορές ούτε ελλαδοκεντρική δεν είναι η αντίληψη, είναι αθηνοκεντρική. Όλη η εξουσία, τα πάντα έχουν ως στόχο τους μόνο το περιβάλλον του νομού Αττικής, ως τα πρώτα διόδια εκεί στο σχηματάρι, λες και από εκεί και πέρα δεν είναι Ελλάδα. Αυτό το πληρώσαμε και το πληρώνουμε ακριβά πολλές φορές. Και ξέρετε και εσείς εδώ στις περιοχές σας, πόσες φορές ανιστόρητοι αυτοί που αποφασίζουν για τις τύχες μας δεν ξέρουν τα προβλήματα της περιοχής και παίρνουν αποφάσεις οι οποίες πληγώνουν τις τοπικές κοινωνίες και μας αναγκάζουν πολλές φορές να λέμε και βαριές κουβέντες. Λέω ότι αυτή η ελλαδοκεντρική αντίληψη της ιστορίας, γιατί
δεν άνοιγε και δεν ανοίγει τα φτερά της, ώστε να δει το δράμα του οικουμενικού ελληνισμού και να δει και τις άλλες πλευρές. Το 1921 οι νεότουρκοι και μαλικοί αποφασίζουν να συλλάβουν όλη την πνευματική ηγεσία του πόντου και με στημένα δικαστήρια στην Αμάσια να την καταδικάσουν σε θάνατο και όλους να τους κρεμάσουν στην πλατεία της Αμάσιας. Το γεγονός αυτό κάνει φοβερή εντύπωση στους Έλληνες διανοούμενους και κυρίως τον Νίκο τον Καζαντζάκη. Ο Νίκος ο Καζαντζάκης, ο οποίος 2 χρόνια νωρίτερα έχει γνωρίσει πολύ καλά τους Έλληνες του Καυκάσου, γιατί όταν οι Έλληνες του Καυκάσου φεύγουν από την περιοχή του Ανατολικού Πόντου, από το Κάρς, από τον Κάφκασο και 200.000 περιμένουν στις παραλίες του Βατούν και του Σουχού να έρθουν στην Ελλάδα, ο Βενιζέλος στέλνει ως γραμματέα του Υπουργείου Περιθάλψης του Καζαντζάκη να πάει να περισσώσει αυτόν τον πληθυσμό και εκεί φαίνεται το μεγάλο, θα έλεγα, η μεγάλη διαφορά του Βενιζέλου από τον Καζαντζάκη. Ο Μεν Βενιζέλος ως πολιτικός είναι έτοιμος να θάψει όλο τον ελληνισμό. Αυτό δεν το αντέχει ο Καζαντζάκης. Και είναι σκληρές οι διαπραγματεύσεις, ιδίως όταν στο Παρίσι θα πάει να το συναντήσει, να του πει τα προβλήματα των Καυκασίων. Και θα φτάσει στο σημείο κάποια στιγμή ο Καζαντζάκης να πει ότι συμφωνώ περισσότερο με τον Χρύσανθο, τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας, παρά με τον Βενιζέλο. Είμαι πολύ πιο κοντά ψυχικά στον Τραπεζούντος από ότι στον συντοπίτη μου τον Βενιζέλο. Είναι βαριές κουβέντες από τον ίδιο τον Βενιζέλο. Ξέρετε, η εκκλησία μας εδώ, σε μια περίοδο που δεν ανεχόταν και ο φασισμός στην κριτική, θέλησε να τον αφορήσει, να αφορήσει έναν άνθρωπο που, διαβάζοντας στο καπετά Μιχάλη στο τέλος εκείνα τα λόγια του, που λέει ότι όταν με το τελευταίο καράβι ερχόταν και αυτός και μέσα στο καράβι ήταν φορτωμένα ζώα, ξύνες, όλος ο προσφυγικός ελληνισμός. Μόλις περάσανε τα Δαρδανέλια, ο παπάς του Σοχού φόρεσε το πετραχύλι του και σήκωσε ψηλά τα χέρια του και φώναξε δυνατά για να τον ακούσει ο Θεός. «Σώσον, Κύριε, το λαό σου. Βόηθα το να κάνει τις πέτρες και τα ξύλα, εκκλησίες και σχολιά, για να δοξάζει το όνομά σου». Αυτός είναι ο Καζαντζάκης που ευτυχώς σήμερα υπάρχουν και στον κλήρο, όπως είναι ο Μητροπολίτης Βιέννης, και πολλοί άλλοι φωτισμένοι που αποκαθιστούν την προσωπικότητα και το κύρος του Νίκου του Καζαντζάκη. Αυτός ο Καζαντζάκης, όταν έμαθε για αυτό το έγκλημα, έγραψε μία επιστολή, την οποία συνυπέγραψαν όλοι οι Έλληνες λογοτέχνες και διανοούμενοι της Ελλάδας, και η οποία επιστολή υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά είναι δημοσιευμένη και σε όλες τις τοπικές εφημερίδες, τις αθηναϊκές εφημερίδες. Ήταν δύσκολο, παράδειγμα, σε ένα σχολικό βιβλίο για αυτόν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, που προσέξτε, το 1912 ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, της Ρωσίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας είναι 4.300.000, όταν το 1912 ο ελληνισμός της Ελλάδας είναι 3.850.000. Είναι λιγότεροι οι Έλληνες που ζουν στο εθνικό κράτος από τους Έλληνες που ζουν εκτός συνόρων. Γι' αυτόν τον ελληνισμό δεν μπορούσε ένα σχολικό βιβλίο να έχει 5 σειρές. Να έχει αυτή την επιστολή, ώστε και μέσα από την σημειωτική, λέμε, μέθοδο, να μπορώ μέσα αναλύοντας αυτή την επιστολή να πω «Να την ιστορία των Ελλήνων». Σας διαβάζω την επιστολή όταν κρεμάσαν όλους αυτούς. Τι λέει η επιστολή αυτή? Οι Έλληνες συγγραφείς και καλλιτέχνε απίφθηναν προς τους διανομένους της Ευρώπης και Αμερικής την κάτωθη διαμαρτυρία. Με τα βαθυτά της συγκινήσεως, οι συγγραφείς και καλλιτέχνε της Ελλάδος απευθύνονται προς τους διανομένους του πεπολιτισμένου κόσμου, όπως γνωστοποιήσουν εις αυτούς την τραγωδία χιλιάδων οικογενειών του ελληνικού πόντου.
ξηρά, εξικριβωμένα και αναμφισβήτητα, τα γεγονότα είναι τα εξής. Οι Τούρκοι εφώνευσαν όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της πόλεως Μερζεφούντος, αφού την ελεηλάτησαν και την επιρπόλησαν. Τους προσπαθήσαντας να διασωθούν, ετουφέκησαν και εθανάτωσαν καταλαβώντες τας δυο τους. Μετετόπισαν όλων των άρενα πληθυσμών των πόλεων, Τριπόλεως, Χερασούντος, Ορδούς, Ινόης, Αμισού και Μπάφρας, και καθοδόν κατέσφαξαν τους πλήστους εξ αυτών. Έκλεισαν εντός του ναού του χωρίου Έλεσλι, εν Σουλούτερε, 535 Έλληνας, και τους κατέσφαξαν διασωθέντων μόνον τεσσάρων. Πρώτους έσφαξαν 7 ιερείς διαπελέκειος προδιστήρας του ναού. Απειγχώνησαν εν αμασία 168 προκρήτους Αμισού και Μπάφρας. Εβίασαν όλα σαν εξαιρέτως τας γυναίκας, τας παρθένους και τα παιδιά των Άνω Πόλεων, τας ωραιοτέρας δε παρθένους και νέους έκλεισαν εις τα χαρέμια. Πλήστα βρέφη εφώνευσαν, σφενδονίζοντες αυτά κατά των τείχων. Παίρναν τα μικρά τα παιδιά και τα χτυπούσαν στα ντουβάρια, μας λέει. Η υπογεγραμμένη θέτωση τα ανωτέρω, υπόψη των διανοουμένων της Ευρώπης και της Αμερικής, θεωρούντες ότι όχι μόνο τα γεγονότα τα αυτά, αλλά και η ανοχή αυτών αποτελεί πένθος της ανθρωπότητας. Ότι το να μην αναφέρουμε αυτά τα στοιχεία είναι ένα πένθος, όχι μόνο είναι πένθος για την ανθρωπότητα. Έτσι θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι η μη γνωστοποίηση αυτών των γεγονότων είναι ένα πένθος απέναντι, ας πούμε, στην ανθρωπότητα να μην μάθουν. Και υπογράφουν Αθήνα 22 Νοεμβρίου 1921, Μάρκος Αυγέρης, Ιωάννης Βλαχογιάννης, ο Γρυπάρης, ο Δούζας, ο Δροσίμης, ο Ζάφος, η Θεοδωροπούλου, ο Θεοτόκης, ο Ιακωβίδης, ο Νίκος ο Καζαντζάκης, η Γαλάτια η Καζαντζάκη, ο Καμπάνης, ο Καμπούρογλου, ο Καρολίδης, ο Κόκκινος, ο Κορομιλάς, ο Μαλακάσης, ο Μαλέας, ο Μένανθρος, ο Νικολούδης, ο Νιρβάνας, ο Ξενόπλος, ο Παλαμάς, ο Παπαντονίου, ο Παράσκος, ο Πασαγιάννης, ο Πολίτης, ο Σικελιανός, ο Σκύπης, ο Στρατήγης, ο Ταγκόπουλος, ο Τσοκόπουλος, ο Φιλίρας, ο Χατζηδάκης, ο Χατζόπουλος, ο Χόρ και πολλοί άλλοι. Ξέρετε, θα ήθελα, επειδή είπα για τους μπαφραλίδες και επειδή ακόμη επικρατεί μια αντίληψη για αυτούς τους πληθυσμούς, αρνητική, τουρκόσπαροι και τουρκόφωνοι, και γιατί δεν ξέρουν ελληνικά και γιατί δεν μάθαν ελληνικά, είναι ένα κεφάλαιο που θέλει πολύ συζήτηση. Θα ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι τι λέει ο Τζεμάλ Νουσχέτ. Από τα συγκλονιστικότερα ντοκουμέντα, γιατί αυτά τα ντοκουμέντα που παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για μας, είναι τα συμμαχικά ντοκουμέντα των Τούρκων και των Κεμαλικών. Δηλαδή, τα γερμανικά και τα αυστριακά, επειδή ήταν σύμμαχοι των Τούρκων, όταν αυτά τα έγγραφα μιλούν για τις σφαγές, δεν μπορούν οι Τούρκοι να μας πούνε ότι τα έχουν πλαστογραφήσει οι σύμμαχοι των Ελλήνων, οι Άγγλοι, και τα αγγλικά του Foreign Office λένε υπέρ των Ελλήνων.